κάνει γύρω στις 17, 17 και θέλω τώρα σιγά σιγά να πάω μέχρι τις 20. Τι έχετε κάνει? Έχω αλλάξει κρανίο, έχω αλλάξει τα πάντα, ό,τι μπορείς να πω. Τώρα θα αλλάξω φίλο. Έχουμε κάνει τα πάντα. Εγώ είμαι υπέρ του να νιώθεις καλά. Αν μια γυναίκα μπορεί να πατάει στα πόδια της και να νιώθει ότι είναι καλά όπως είναι, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Αν όμως έχει ανάγκη να αλλάξει τον εαυτό της, μπορεί να το κάνει. Πώς σας φαίνονται οι υπερβολές που κάνουν πολλές φορές και οι κάποιοι συνάδελφοί σας? Δεν μ' αρέσουν τα πολλά φουσκώματα πια. Τις βλέπω όλες λες και είναι μπαμπούσκες. Δηλαδή, όχι, αυτό τα το χίλια ροφή είναι ξεπερασμένο. Δεν το αντέχω. Ο χρόνος δεν σας φοβίζει? Ο χρόνος με τρομάζει. Είναι άγριος, αλλά είναι πιο άγριο όταν βλέπω τον εαυτό μου να μεταμορφωθώ σε κάτι άλλο. Πρόσφατα περάσατε και ένα πρόβλημα υγείας. Το έχετε ξεπεράσει καλά? Θα σου πω μόλις βγω από το δρομοκαίτιο και μετά. Τη φάρμα. Κοίταξε να δεις, ό,τι αρέσει στον κόσμο δεν μπορώ να πω. Γιατί εγώ, σαν άνθρωπος, μερικά πράγματα δεν μ' αρέσουν. Νομίζω ότι η ψυχαγωγία, το πρόγραμμα το ψυχαγωγικό έχει παραγίνει. Πολύ αυτό λες και είναι το δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ. Αν σας έκαναν πρόταση να πάτε στη φάρμα, θα το σκεφτόσασταν? Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει... Εγώ είδα και τη φάρμα και μ' άρεσε. Και να σου πω και κάτι, ό,τι δίνει ψωμί σε παλιούς ηθοποιούς, σε νέους ηθοποιούς, στον οποιονδήποτε σήμερα, είναι σεβαστό. Εγώ θα πάω Survivor πάντως, έχω πρόταση. Θα μπορέσεις? Απορώ γιατί γελάτε. Θα κολυμπάς, θα αντέξεις, να ξέρω. Μπορεί, θα τους κάνω όλες κουρέλια. Λέει μια παροιμία, το ψόφιο γαϊδούρι, τα σκουλίκια δεν φοβάται.